Καλημέρα σας. Καταρχήν, πριν δεν είναι 5 λεπτά που μίλησα με αστυνομία, μου είπαν ότι ξεκινάει από τώρα απαγόρευση κυκλοφορία στο βόρειο οδικό άξονα, γενική μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Γιατί στο Σελινάρι έχουν πέσει χιόνια, στο ύψος δηλαδή και στο Σελινάρι και γύρω-γύρω έχουν πέσει χιόνια και ο δρόμος δεν περνάει. Μάλιστα. Μας είπε ο κ. Γουλιδάκης το πρωί ότι εκεί είναι στανμπάι ένα μηχάνημα για να επιχειρήσει σε περίπτωση παγετού που δεν μπορεί. Ωραία. Τώρα, αν έχει απαγόρευση, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ωραία. Εμείς δηλαδή. Ναι, εντάξει. Πριν λίγο. Ναι. Και μου είπαν ότι γενική απαγόρευση κυκλοφορία λέει στο βόρειο δικό άξονα, δηλαδή μέχρι Ηράκλειο, δεν ξέρω από εκεί πέρα. Αλλά γιατί με ενδιαφέρε. Βασικά. Με τον καιρό βέβαια δεν σταμάταει τίποτα, υποτίθεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και υποτίθεται ότι σήμερα θα διοργανώναμε με την Ανατολή κάποιες δειγματοδιανομές στην Ισπανία. Θα πηγαίναμε να μοιράσουμε κυπευτικά ελληνικά στο στόμα του λύκου, αλλά δεν μας αφήνει ο καιρός. Τέλος πάντων, ο καιρός δεν μας αφήνει, αύριο. Αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα. Κάντε μου μια παρένθεση. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πηγαίνατε σε αλυσίδες τροφίμων για να μοιράσετε. Έτσι ακριβώς. Ποιος, η Ανατολή, ας πούμε, ο Φόντος, ο Δουλούμης. Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που τρέχει η Ανατολή, του Μεδιτερένια Κόμπο. Συσκευάσαμε λοιπόν κάποια κυπευτικά, μια νταλίκα κυπευτικά εδώ πέρα, ένα πλήρες φορτίο, το οποίο πήρε το δρόμο του και έχει πάει ήδη στην μέρες, είναι τώρα από χθες είναι στη Βαρκελόνη, θα γίνει η δειγματοδιανομή. Και σήμερα θα γινόταν το μοίρασμα στα σούπερ μάρκετ που έχει κανονιστεί, έχουν πάει στάντ να μοιραστούν τα κυπευτικά. Και θα πάμε, σας είπα, κυπευτικά στο στόμα του λύκου, δικά μας. Αλλά δεν θα τα πάτε προς το παρόν, μέχρι νεοτέρας. Η δειγματοδιανομή θα ξεκινήσει λογικά, κανονικά, αύριο. Απλά θα είχαμε κάποια επιστασία τη δειγματοδιανομή, να δούμε ότι τα πράγματα είναι σωστά και πώς πάνε. Και... η οποία δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Ελπίζω τώρα να έχουν κρατήσει τη φρεσκάδα. Πάντα γιατί τη... αυτή που χρειάζεται για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο στόμα του λύκου που λέτε. Να μην αλλάξει η εικόνα αυτή η οποία αποστέλουμε, να είναι αυτή η οποία θα θέλαμε να είναι. Στη Βαρκελόνη λοιπόν. Ωραία. Όταν... μεγάλη παρένθεση αυτή, αλλά όταν από κουβέντες που έχω κάνει και από πραγματικά χρήσιμες κουβέντες με ανθρώπους που έχουν διοργανώσει και πράγματα στο παρελθόν, εμείς βέβαια είναι η τέταρτη χρονιά που το διοργανώνουμε σαν Ανατολή. Δηλαδή τρεις πρώτες φορές κάναμε Πολωνία δειγματοδιανομές και Ελλάδα βέβαια, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώνουμε Ισπανία και για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή φέτος και για άλλα δύο χρόνια, θα κάνουμε κάθε χρόνο μία φορά δειγματοδιανομή και εκδηλώσεις τύπου και tasting day στη Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Και από κουβέντες λοιπόν που έχω κάνει με ανθρώπους που ασχολούνται με το τομέα, μου λένε ότι όταν μοιράζεις κάτι και το δίνεις τζάμπα, θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που δίνεις επιπληρωμή. Διότι είναι το μέτρο που θα σε κρίνει ο άλλος. Όταν αγοράζει κάποιος, το αγοράζει εις γνώση του. Δηλαδή δίνει κάποια λεφτά, το παίρνει, θα δώσει πολλά ή λίγα, ξέρει τι θα πάρει. Όταν του δίνεις κάτι δωρεάν έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι όταν το πληρώνει. Δηλαδή πραγματικά εμείς και σαν Ανατολή έχουμε εξελίξει φανταστικά τη συσκευασία για να φύγει από εδώ κάτι, να φύγουν ντομάτες να πάνε στη Βαρκελόνη. Και θα πάνε φανταστικά. Μάλιστα, μπράβο σας. Οπότε αναβάλλεται αυτό αύριο, αν το κατάλαβα σωστά. Ναι, σωστά. Και θα πάει μεθαύριο στη Βαρκελόνη, σαν πρώτο σταθμό προϊόντα της Ανατολής. Σωστά. Τέλεια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο πρόγραμμα αυτό. Καλά. Να βάλουμε τα γυαλιά στους Ισπανούς ανταγωνιστές μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πείτε έτσι δύο κουβέντες για το τι γίνεται, ποια εικόνα από τα θερμοκήπια, τα οποία κινδυνεύουμε απώλεια παραγωγής τώρα με τις χαμηλές αυτές θερμοκρασίες και όχι μόνο, με απώλεια φυτών από ό,τι μας είπε για ο Πόνος πριν λίγο και μας έδωσε και κάποιες οδηγίες και συμβουλές στους παραγωγούς προκειμένου να κρατήσουν τα φυτά τους ζωντανά, γιατί εκεί είναι το στοίχημα τώρα. Να σωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό ακριβώς. Η εικόνα που έχουμε τώρα και Δουλούμη σήμερα. Να σας το κάνω νούμερα αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα στα δημοκρατήρια κυκλοφορεί το 1 τρίτο των προϊόντων από ό,τι κυκλοφορούσε υπό κανονικές συνθήκες. Το 1 τρίτο. Δηλαδή αν πέρυσι είχαμε χ προϊόντα, φέτος έχουμε χ τρίτα.
Πραγματικά είναι τα προϊόντα πλέον σπάνια στα δημοκρατήρια. Γενικά στους εμπόρους, οποιονδήποτε είναι σπάνια τα προϊόντα. Αλήθεια. Κόβονται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Τα φυτά έχουν ζοριστεί πάρα πολύ. Και οι θερμοκρασίες πραγματικά που επικρατούν σε δύο είδη θερμοκρασίες. Μάλλον τα θερμοκήπια είναι σε δύο τόπους. Άμα είναι λίγο ψηλά το θερμοκήπιο, δεν επηρεάζεται και τόσο από τον πάγο, από την παγωνιά αυτή. Όταν είναι σε παιδιάδα ή σε λίγο βαθούλωμα, επηρεάζεται πάρα πολύ από τον πάγο. Δηλαδή, εγώ έχω θερμοκήπιο στο Καπίστρι, αλλά επειδή είναι το υψομετρικό μου είναι 112 μέτρα, δεν επηρεάζομαι από τον πάγο. Και η θερμοκρασία κατώτε ήταν 4 βαθμούς αυτό το βράδυ. Ένας που είναι στον κάμπο μέσα μπορεί να είναι στο καλύτερο μέρος του κάμπου, αλλά επειδή κάνει λίγο βαθούλωμα εκεί πέρα, να πέσει και μείον ή να πέσει, ή να είναι μηδέν, να πέσει μείον. Εξαρτάται δηλαδή από κάνει... πού είναι το θερμοκήπιο, ποια περιοχή ακριβώς. Ναι. Έχει πολλούς παραμέτρους, αλλά πάντως το γενικό στην Ιερά Πέτρα ότι πάρα πολύ κρύο, το οποίο θα επηρεάσει την παραγωγή φανταστικά. Και η αποτύπωση αυτή της κακοκαιρίας στον πίνακα τιμών και στις ποσότητες, γιατί τώρα δεν παίρνουμε στα θερμοκήπια σαν να συγκομίσουμε προϊόντα, γιατί αργούν πάρα πολύ να γίνουν. Δηλαδή έχει μειωθεί ο ρυθμός που το φυτό παράγει τα προϊόντα. Όταν όμως θα φτάσουμε στο σημείο της αποτύπωσης της κακοκαιρίας στον πίνακα τιμών, αυτή θα είναι σε 15 με 20 μέρες περίπου. Τότε θα είναι η αποτύπωση και η αποτύπωση τότε που θα γίνει, επειδή το είχαμε ξανασυζητήσει πριν καμιά εβδομάδα και είχαμε πει ότι περιμένουμε κακοκαιρίες, είπατε ότι τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα της κακοκαιρίας στα 20 μέρες. Όταν θα δούμε τη δεύτερη αποτύπωση θα τρίβουμε τα μάτια μας. Βέβαια προϊόντα δεν θα υπάρχουν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά θα τρίβουμε τα μάτια μας με τις τιμές. Δηλαδή πιστεύω να ζήσουμε καταστάσεις που δεν τις έχουν ξαναζήσει στην Ιερά Πέτρα. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι και οι θερμοκρασίες είναι, όπως μας είπε προηγουμένως ο φίλος μας ο Γεπόνος, ότι υπάρχει πρόβλημα από 12 βαθμούς και κάτω, το φυτό δεν λειτουργεί. Έτσι ακριβώς. Πέφτει σε σενάρκη ουσιαστικά, γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν οι χυμοί. Δηλαδή το φυτό είναι ένας τέτοιος μηχανισμός που από τη ρίζα στέλνει χυμούς στην κορυφή της μούρης. Όταν λοιπόν υπάρχει κρύο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία, διότι παγώνει η ρίζα του. Και βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, αυτής της εβδομάδας και ίσως στις αρχές της άλλης, οι θερμοκρασίες δεν θα υπερβαίνουν τους 12-13 βαθμούς. Μιλάμε και για κάτι κρύα τη νύχτα, τα οποία είναι... Ναι, εκεί πάμε στις χαμηλότερες, μπορούμε να δούμε και ένα βαθμό και μηδέν, δεν είναι σίγουρο. Αυτά μας πειράζουν. Δηλαδή, αλλιώς τη μέρα, εδώ πέρα, για παράδειγμα στην Ιερά Πέτρα, έχουμε μάθει να ζούμε λίγο με τον ήλιο και χιόνι να έχει, λίγο ήλιο να βγάζει, δεν στέλνει τα θερμοκήπια, όπως σήμερα. Σήμερα έβγαλε λίγο ήλιο, δεν στέλνει τα θερμοκήπια, τη βγάλαμε για σήμερα τα φυτά για τη μέρα. Τη νύχτα το θέμα να μην έχει αστεριά, να μην πέσει πολύ θερμοκρασία. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα που τα εξετάζουμε εμείς επί του θέματος. Να πάρα πολύ προσοχή στα χωράφια μας, ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια τι να κάνει. Στο μέτρο του δυνατού. Δεν μπορούμε να τα χαϊδεύουμε τα αυτά τη νύχτα. Τι να κάνουμε. Ούτε να τα πάρουμε αγκαλιά για να αντισταθούν, φαντάζομαι, ναι. Όχι, πριν καμιά 15 χρόνια στην Ιερά Πέτρα, 20 υπήρχε μια μόδα να βάζουν θερμάνσεις, γιατί τότε ο χειμώνας ήταν βαρύ στην Ιερά Πέτρα, ήταν το κρύο της Ιερά Πέτρας, ήταν εξακουστό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και βάζαμε λοιπόν θερμάσεις, σχέδια βελτίωσης, θερμάσεις και μετά όλα τα παροπλήσαμε, διότι κάποια χρόνια έκανε τέτοιες ζέστες που δεν σύμφερε ούτε τη βασική συντήρηση να κάνεις το λέβητα, όχι καν να βάζεις πετρέλαιο, ούτε τη συντήρηση να κάνεις δεν σύμφερε πια. Και τα παροπλιστήκαν όλα αυτά, τα συστήματα φύγανε στην άκρη, δεν εξελιχθήκαν καθόλου, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία εξέλιξη στο θέμα της θέρμανσης και τώρα την αναπολούμε τη θέρμανση αυτές τις μέρες. Μακάρι να είχαμε ο καθένας τη δυνατότητα να θερμάνει τα φυτά μας για κάποιες ώρες τη νύχτα, αλλά δεν την έχουμε δυστυχώς. Και πορευόμαστε όπως πορευόμαστε. Άστο. Οπότε, μεγάλη προσοχή, οι τιμές θα ανέβουν λόγω του ότι δεν θα έουμε προϊόντα, θα είναι λιγοστά τα προϊόντα. Το επόμενο τουλάχιστον 20ήμερο καταλαβαίνω θα υπάρξει αυτή η αποτύπωση. Οπότε προσοχή σε όσους έχουν πώς το λένε, φυτά και προϊόντα τώρα. Ήδη ό,τι βλέπετε πάντως υπάρχει το 1/3 από την ιδροή των προϊόντων τους παραγωγούς ήδη. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει πολύ μικρή ζωή προϊόντων και αυτό θα γίνει ακόμα μικρότερο σχετικά με το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε, δηλαδή το Φεβρουάριο, περιμένουμε πάντα το 15 Φεβρουάριο και μετά άλλα προϊόντα, περισσότερα υποτίθεται από αυτά που περιμένουμε το 15 του Γενάρη. Αλλά θα είναι και εκεί το 1/3 από ό,τι θα ήταν
σε υποκανονικές συνθήκες. Ναι. Και φανταστείτε ότι μία μείωση της τάξης 10% φέρνει μεγάλες αυξήσεις από ό,τι έχει ζήτηση η αγορά. Φανταστείτε τώρα στο 1 τρίτο θα γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή ας είμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε και συνετοί και καταρχήν ποτέ ένας παραγωγός δεν παίρνει ένα τάμπλετ που δίνει τιμές να μπει μέσα στα πρέντα να δώσει τιμές. Mm-hmm. Τις τιμές, τις μεγάλες ή τις μικρές, τις γράφουν οι έμποροι με τα χεράκια τους. Δηλαδή εμείς δεν πιάνουμε κανένα στο χέρι, τη λέμε γράψε πάνω, γράψε κάτω. Γκρινιάζουν οι έμποροι γιατί τα προϊόντα είναι ακριβά, αλλά αυτοί βάζουν τιμές. Βέβαια υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός όταν δεν υπάρχουν προϊόντα και θέλουν προϊόντα να βάλουν στα μαγαζιά τους, το καταλαβαίνω. Αλλά μετά η μεγάλη ακρίβεια φέρει μετά μεγάλη φτήνια. Δηλαδή καλύτερα να είμαστε όλοι συνετοί και συγκρατημένοι. Mm-hmm. Δηλαδή εμένα τιμές αν δούμε εξωφρενικές, εντάξει καλές είναι να δούμε χαροποιούν και ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά θα πάρουν. Είναι της αρπαχτής που λέμε, έτσι, είναι και μια αρπαχτή τώρα και ότι, ναι, ό,τι γίνει. Θα πάρουν πίσω τα λεφτά, δηλαδή αυτή την εποχή είναι η εποχή που οι αγρότες, μα δεν έχει κανένας προϊόντα τέλος πάντων, αλλά έχουν την ηθική ικανοποίηση ότι τυχαίνουν να καλούν τιμών τα προϊόντα τους. Αλλά το θέμα είναι να μπορεί να καθίσει μια τέτοια ισορροπία ώστε να μην έχουμε στο μέλλον μετά τα ανάποδα αποτελέσματα. Εσείς τώρα, δηλαδή, όταν λέω μέλλον, δημοκρατήρια και συνεταιρισμοί, τι μπορεί να κάνετε σε αυτό? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σας το είπα ότι βάζουν οι τιμές, τιμές βάζουν οι έμποροι, άρα αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν τις τιμές. Και τις καλές τιμές βάζουν και τις κακές τιμές. Εμείς δεν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τίποτα. Και οτιδήποτε δώσουν οι έμποροι οι τοπικοί, μετά ανάλογα προσαρμοζόμαστε και εμείς στα μάρκετ που δίνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε, εκτός αυτά τα προγράμματα που κάνει η Ανατολή, που είναι μια άλλη βάση που θα έπρεπε να κινηθεί, όλη η Ελλάδα σε τέτοιο στυλ. Δηλαδή η Ανατολή έχει ένα άλλον τρόπο εμπορίας που είναι αποτέλεσμα πολλών ετών συνεργασίας με μάρκετ. Και έχουμε μια σταθερότητα στη μέση. Αυτό θα σας πω τώρα, δηλαδή αυτή την πληροφορία καθίστε, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά οι τιμές που πουλάει η Ανατολή είναι σταθερά καλές. Ούτε το ανέβασμα μας επηρεάζει, ούτε το κατέβασμα. Μάλιστα. Λοιπόν, η ενημέρωση, ξαναγυρίζω στον πρώτη είδηση που μας δώσατε για την απαγόρευση κυκλοφορίας, φαντάζομαι θα λέτε για βαρέου τύπου. Για όλα τα οχήματα, κλείνει ο δρόμος. Κλείνει ο δρόμος. Ναι, εγώ φανταστείτε ότι πήγαινα στο αεροδρόμιο και με πήραν από την αστυνομία και μου λένε γύρινα πίσω διότι κλείνει ο δρόμος. Μάλιστα, δηλαδή δεν είναι για τα άνω των 3,5 τόνων, είναι για όλα. Όχι, είναι γενική. Γενική απαγόρευση. Γενική απαγόρευση. Μάλιστα, λοιπόν, ωραία, τι να πω τώρα. Αυτά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσετε για όλα αυτά που είπαμε. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα άλλο, οι αγώνες προσοχή στα χωράφια τους. Προσοχή στις μετακινήσεις μας, είναι απορία σάξεων αυτό που βλέπουμε στην Αθήνα εκεί που κλείνονται όλοι στα χιόνια και δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου αυτό. Δηλαδή λέει ότι όπως εμείς έχουμε το δελτίο του καιρού μπροστά μας και βλέπουμε γιατί θα πέσει χιόνια, το έχουν φαντάσει όλος ο κόσμος. Και βλέπει λοιπόν θα γίνει χαμός και φεύγουν με το... Είδα κάτι αυτοκινητάκι εκεί πέρα να μην πω τι και φεύγουν να πάνε πού. Να πάνε πού δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή κάποια στιγμή το ίδιο γινόταν και στη θάλασσα, επειδή ασχολούμαι με τη θάλασσα. Και θα διάζει με 10 μποφόρ και πήγαινε κάπου με ένα κανό. Και συγχωρώθηκαν αεροπλάνα, τρένα, τα πάντα για να τον βρουν. Τώρα λοιπόν στέλνει το λιμενικό, σου στέλνει και το λογαριασμό. Και όλοι το σκέφτονται. Και η πυροσβεστική, διοικητικά πρόστιμα στην περίπτωση τώρα αυτή που κάνεις, πώς το λένε, απεγκλωβισμούς και λοιπά, υπάρχει θέμα εδώ, όταν κάνεις απερισκεψίες την πληρώνεις ουσιαστικά. Ωραία. Αυτό μας είπε και ο Γουλιδάκης το πρωί. Ναι, ας πάμε τώρα στο δικό μου παράδειγμα. Λέμε και μην πας γιατί θα έχει κακό καιρό. Ενώ η Αιτζία μου την επτύσσει και μου την ακύρωσε βέβαια στον δρόμο. Ακύρωσε από χθες, ακυρώθηκαν πτήσεις. Ακυρωθήκαν χθες, αλλά και σήμερα τη σημερινή μου την ακύρωσε και την πήγε αύριο. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι σαν πολίτης με παίρνει η αστυνομία και μου λέει γύρνα πίσω, τι έκανα εγώ. Εγώ θα δώσω μπροστά και να φύγω και γρήγορα για να προλάβω. Εννοείται ότι υπακούσε εκεί σε αυτό που σου λένε. Δεν στο λένε. Ναι. Πρέπει να είμαστε και λίγο, η υπευθυνότητα να είναι λίγο σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο μεγαλύτερη, εκτός αν υπάρχει τώρα τόσα πια φοβερή ανάγκη, αλλά και εκεί πέρα πρέπει να ζητήσουμε κάποιον να μας πει να μπορεί. Το να αμφισβητούμε τα δεδομένα ορισμένες φορές και σαν λαός το έχουμε και με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε περιπέτειες.
Το έχουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, εύχομαι. Δεν ξέρω εάν βοήθησα, γιατί δεν. Όχι, αρκετά και για τα προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνω. Σήμερα, ούτε σήμερα φεύγουν τα λίκα για το λιμάνι. Δεν ξέρω αν υπάρχει απαγορευτικό στα καράβια. Υπάρχει απαγορευτικό όμως στους δρόμους, έτσι. Οπότε ας μην φορτώνουν προϊόντα. Δεν θα φύγουν από ό,τι καταλαβαίνω τα εκπαιδευτικά μας. Ούτως ή άλλως, τα προϊόντα μας κατάνε μια χαρά στους φυσικούς θαλάμους τώρα ψήξεις που έχουμε στα θερμοκήπια. Φαντάζομαι είναι χαμηλότερη θερμοκρασία απ' έξω στους ψυχικούς. Ναι. Πρέπει να βγάζουμε τα προϊόντα, να τα αφήνουμε στο θερμοκήπιο, να κομώσουν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δουλούμη, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία στη Βαρκελόνη. Να είστε καλά. Δεν ξέρω, εσείς θα είστε. Εννοείται. Θα είστε εσείς, θα πάτε στη Βαρκελόνη. Ωραία. Θα χαρούμε πολύ να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό. Και να τα πούμε και τηλεφωνικά. Και να τα πούμε και. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αυτό αναβάλλετε για τις επόμενες μέρες στη Βαρκελόνη. Για αύριο, δηλαδή αναβάλλετε. Εάν τα καταφέρετε να φύγετε. Μα ούτως ή άλλως η δράση προγραμματισμένη να γίνει. Απλά, δηλαδή να ξεκινήσει από αύριο. Απλά δεν θα προλάβω την αυριανή μέρα και θα προλάβω τις δύο τρεις επόμενες. Κρατάει δηλαδή για αρκετές μέρες αυτό το. Ναι, για τέσσερις μέρες είναι το event. Μάλιστα, τέλεια. Οπότε θα τα πούμε και θα δούμε και φωτογραφίες εκεί από τη Βαρκελόνη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια και προσοχή σε όλους. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.